Ομιλία εις τον Άγιον και Ευαγγελιστή Λουκάν. Διαβάζουμε από τον Μεγάλο Συναξαριστή και είναι το υπόμνημα εις τον βίον του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκάν. Πόλης της κείται εις τα μέρη της Ανατολής και εις τα σύνορα της Μεγάλης Συρίας, Αντιόχεια λεγωμένη. Διαβάζουμε ένα μέρος, γιατί δεν έχουμε τον απαιτούμενο χρόνο για να διαβάσουμε ολόκληρο. Λέγει λοιπόν το υπόμνημα εις τον Άγιον Ευαγγελιστή Λουκάν, ότι υπάρχει εις τα μέρη της Ανατολής, στα σύνορα της Μεγάλης Συρίας, μία πόλη που λέγεται Αντιόχεια, την οποία είναι πρέπον να επενέσει κάποιος και για άλλα καλά τα οποία έχει, τύχη δυνατά, περιβόλια, εύμορφα, ποταμό θαυμαστών, τον λεγόμενο Ορόντι, αλλά όμως, γι' αυτό είναι δίκαιο να την εκομιάσουμε, ότι πρώτοι οι άνθρωποι της πόλεως ταύτης εδέχθησαν με τα πάσης χαράς το κήρυγμα των Αποστόλων, και πρώτοι αυτοί ονομάστησαν χριστιανοί, όπως είναι εύκολο να το μάθουμε από αυτόν τον Απόστολο Λουκά, ο οποίος γράφει στο 11ο κεφάλαιο, στον 26ο στίχο των πράξεων των Αποστόλων, τα εξής. «Εγένετο δε αυτούς, εν η αυτών όλων συναχθήνε εν τη Εκκλησία και διδάξε όχλων ικανών, χρηματίσετε πρώτον εν Αντιοχεία τους μαθητάς χριστιανούς». Δηλαδή, συνέβη, λέγει, έναν ολόκληρο χρόνο να συγκεντρώνονται οι μαθητές εις την Εκκλησία και πολλοίς όχλος, πολλοί έτσι δωλολάτρες, να διδαχθούν την πίστη και να ονομαστούν οι μαθητές πρώτη φορά στην Αντιόχεια, οι μαθητές του Χριστού να ονομαστούν χριστιανοί. Και όχι μόνο δε από αυτό, πρέπει να την επενέσουμε την πόλη αυτή, την Αντιόχεια, αλλά ακόμα, λέγει ο συγγραφέας αυτού του υπομνήματος, ότι θα πρέπει να την επενέσουμε γιατί αυτή ήταν και η πατρίδα του Αγίου αυτού Αποστόλου, του Αγίου Αποστόλου Λουκά. Και αυτή τον ανέθρεψε σαν ένα κλάδο θεόβλαστο, ένα κλάδο που βλάστησε από τον Θεό. Σε αυτήν ο Απόστολος γεννηθής, ο Απόστολος Λουκάς, έλαχε και φύσεως ευγενούς και ήτο επιτιδιότατος σε κάθε τέχνη. Επαιδεύθηκε στην εβραϊκή φωνή, έμαθε την εβραϊκή γλώσσα, καθώς και τη συριακή γλώσσα. Και ως το ξύλον το πεφυτευμένο παρά τας διεξόδους των υδάτων, όπως λέγει και ο θείος Δαβίδ στον πρώτο του ψαλμό, έτσι και αυτός ύφξανε σε κάθε προκοπή. Πλην όμως αυτή η προκοπή ήτανε κατά κόσμον, γιατί ακόμα δεν είχε γνωρίσει τον αληθινό Θεό. Αφού έγινε νέος, πήγε στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο και έμαθε πάσαν τη σοφία των ελληνικών μαθημάτων, δηλαδή τη φιλοσοφία και τις άλλες επιστήμες. Και τη γραμματική τόσο την έμαθε, ώστε δεν υπήρχε άλλος ανώτερός του. Στη ρητορική επίσης τόσο διέπρεψε, ώστε και αυτούς τους παλαιούς ρήτορας υπερέβαλε. Αλλά και στη φιλοσοφία, ποιος άλλος τον έφτασε. Και επειδή η φιλοσοφία διαιρείται σε δύο, στο θεωρητικό και στο πρακτικό, και θεωρητικό είναι να γνωρίζει κανείς τα ουράνια και τα επίγεια, πρακτικό δε είναι να γνωρίζει πώς να διευθύνει τον εαυτό του και άλλους που τον ακούνε, αυτά και τα δύο τα είχε ο Απόστολος. Το θεωρητικό μεν, γιατί έμαθε τη γνώση των όντων. Το πρακτικό δε, γιατί κυβερνούσε τον εαυτό του προς αρετήν. Ζούσε δηλαδή καλλιεργώντας τις αρετές, όσο βέβαια
μπορούσε, γιατί ακόμα, όπως είπαμε, δεν είχε αναγεννηθεί πνευματικά με την πίστη στον Χριστό. Αλλά όμως ήταν και πρότυπο καλό στους άλλους, αλλά και ο ίδιος κυβερνούσε σωστά τον εαυτό του, όσο του ενέπνεε το κατ' εικόνα. Γιατί και οι άνθρωποι προ-Χριστού είχαν το κατ' εικόνα. Τραυματισμένο μεν, αλλά μπορούσαν, εάν θέλουν, να αγωνιστούν και να επιτύχουν την αρετή και το καλό. Όπως αυτό συνέβη και με την Υπεραγία Θεοτόκο, η οποία, ενώ δεν είχε τη χάρη του βαπτίσματος, όμως δεν αμάρτησε ποτέ, γιατί είχε το νου της εις τον Θεό προσιλωμένο και το λογισμό της έτσι ασφαλισμένο. Και επειδή ακριβώς ο λογισμός της δεν παρεξέκλεινε εις το κακό, γι' αυτό και δεν αμάρτησε, παρότι δεν είχε πάρει τη χάρη του βαπτίσματος. Όταν βέβαια συνέλαβε μέσα της τον Υιό και Λόγο του Θεού, ο οποίος ενανθρώπισε παίρνοντας σάρκα από τα άχρηστα σπλάχνα της, τότε βέβαια και η ίδια δέχτηκε τη Θεία χάρη και αναγέννηση. Ο Άγιος λοιπόν Λουκάς ήταν άκρος πεπαιδευμένος εις την γνώση και τη σοφία, και την θεωρητική αλλά και την πρακτική. Ασκούσε τις αρετές, αλλά και γνώριζε και τα όντα όσο ήταν δυνατόν στους ανθρώπους τότε. Ακόμα τέλος έμαθε και τη φιλάνθρωπη επιστήμη, δηλαδή την ιατρική. Και τόσο πολύ καλά την έμαθε, ώστε είχε αποκτήσει όνομα ότι είναι καλός ιατρός. Και αν κάποιος ήθελε να φέρει το όνομά του, δεν το εφανέρωνε καθολικά, εάν δεν πρόσθεται και το ιατρός. Δηλαδή, δεν έλεγε μόνο ο Λουκάς, αλλά έλεγε ο ιατρός Λουκάς. Και αυτό το βλέπουμε και στις επιστολές του Αγίου Παύλου, ο οποίος γράφει για τον Απόστολο αυτό στην προς Κολασαΐς επιστολή, στο 4ο κεφάλαιο, στο 14ο στίχο, γράφει περί αυτού και τον ονομάζει ιατρό. Ασπάζεται ημάς Λουκάς, ο ιατρός, ο αγαπητός. Και ναι, μεν ήτο ο Άγιος Άριστος, όπως είπα, στα ελληνικά μαθήματα, αλλά την ευσέβεια και την ορθοδοξία δεν την γνώριζε απ' αρχής, γιατί ήταν όλος διόλου βεβηθισμένος στην ειδωλολατρία. Ως Έλληνον, αφού ήταν από την καταγωγή του Έλληνας, δηλαδή ειδωλολάτρης, και Υιός Ελλήνων γονέων και Υιός ειδωλολατρών. Είχε τη θύραθεν, όπως λέμε, παιδεία, την έξω της θύρας, έξω της μάντρας της Εκκλησίας, την ειδωλολατρική, την κοσμική παιδεία και γνώση, αλλά δεν είχε ακόμα την αληθινή σοφία και γνώση που είναι η θεογνωσία, η γνώση του Θεού. Ακούσατε όμως πώς προσήλθε στην αλήθεια. Του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του αληθινού Θεού, κατελθόντος εκ των ουρανών και σαρκωθέντος εκ της Αγίας Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, βαπτιστέντος δε υπό του τιμίου προδρόμου στον Ιορδάνη και υπό του Πατρός άνωθεν μαρτυρηθέντος ως Υιού αγαπητού, διδάσκοντος εις τους αμαρτωλούς μετάνιαν, πολλοί εκ των Ιουδαίων ακούντες υπέστρεψαν με του κηρύγματος του Κυρίου στην πίστη. Και όχι μόνο οι Ιουδαίοι, αλλά και οι ειδωλολάτρες επίστευαν στον Χριστό, όπως αυτός εδίδασκε. Εις δε τα μέρη της Γαλιλαίας, στα οποία κατοικούσαν Έλληνες, ειδωλολάτρες δηλαδή, όπως το λέγει και ο προφήτης Ισαΐας στο 9ο κεφάλαιο, «Γη Ζαβουλών και γη Νεφθαλήμ, οδόν θαλάσσης, πέραν του Ιορδάνου, Γαλιλαία των εθνών». Η Γαλιλαία κατοικείται από τα έθνη, δηλαδή από τους ειδωλολάτρες. «Ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα». Αυτός ο λαός που κατοικούσε μέσα στο σκοτάδι, αυτός είδε μέγα φως. Και το φως δεν ήταν παρά ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος εκήρυξε και εκεί και θαυματούργησε εις την Γαλιλαία. Και από αυτό μπορεί κανείς να εννοήσει
ότι Έλληνες, δωλολάτρες δηλαδή, κατοικούσαν εκεί. Από ποιο? Από το γεγονός ότι η χώρα των Γεργεσινών, στην οποία έκαμε ο Χριστός μας το θαύμα και ιάτρευσε τους δαιμονιζομένους, οι δαίμονες φεύγοντες εισήλθαν στην Αγέλη των Χείρων, όπως το γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 8ο κεφάλαιο, στα περίχωρα της Γαλιλαίας. Ήταν εκείνη η περιοχή στην οποία κατοικούσαν Έλληνες και γι' αυτό είχαν και τους χείρους, γιατί οι Εβραίοι δεν έτρωγαν χείρους. Είχαν λοιπόν τους χείρους να βόσκουν και τους έδιναν στους ειδωλολάτρες. Εκμεταλλευόντουσαν με αυτόν τον τρόπο δηλαδή τους ειδωλολάτρες και ίσως και γι' αυτό ήταν μια τιμωρία, μια παιδαγωγία, το γεγονός ότι επέτρεψε ο Κύριος στους δαίμονες να εισέλθουν στους χείρους, οι οποίοι παρανόμως ετρέφονται εκεί και οι χείροι δαιμονισμένοι όντες δαιμονίστηκαν και έπεσαν στην... Όταν εισήθαν οι χείροι, δαιμονίστηκαν, όταν εισήθαν οι δαίμονες, δαιμονίστηκαν και έπεσαν μέσα στη λίμνη και πνίγησαν. Εκεί λοιπόν στην περιοχή των Γεργεσινών, στη Γαλιλαία, κατοικούσαν οι ειδωλολάτρες. Εκεί λοιπόν ο Θείος Απόστολος Λουκάς ευρέθηκε και πίστεψε, ακούσας το κήρυγμα του Κυρίου, στην περιοχή της Γαλιλαίας. Δεν είχε αυτός οφθαλμούς ψυχικούς του μη βλέπει το φως της θεογνωσίας και ότα του μη ακούει το κήρυγμα της Βασιλείας των Ουρανών. Αλλά ήταν και καθαρμένος από τα πάθη του κόσμου, έχοντας το νου και τους οφθαλμούς της ψυχής του καθαρούς από τις κοσμικές φροντίδες. Και γι' αυτό παρευθύς, ως αγαθή γη, δέχθηκε το σπόρο του κηρύγματος και άφησε μεν τελείως ολοκληρωτικά όλη τη θρησκεία των ειδωλολατρών και ακολούθησε ολόψυχα τον Δεσπότη Χριστό. Γι' αυτό και σε όλα τα θαύματα του Χριστού παρών και αυτός, πλέον περισσότερο εστερεούτο εκ τούτων στη θεογνωσία. Επειδή είχε καθαρή ψυχή, είχε καλή προαίρεση, είχε εργαστεί στον εαυτό του, είχε καλλιεργήσει τη γη της καρδιάς του, γι' αυτό ήταν γη καλή και αγαθή. Και όπως λέγει ο Κύριος, εδέχθηκε αυτόν τον καλό σπόρο, τον Λόγο του Θεού, τον εδέχθηκε βαθιά μέσα στην καρδιά του και αυτός ο σπόρος καρποφόρησε. Αυτός ο σπόρος έβγαλε πλούσιους τους καρπούς. Και γι' αυτό και γρήγορα προχώρησε πνευματικά και αξιώθηκε να γίνει και Απόστολος, να γίνει μαθητής. Δεν ήταν βέβαια ένας από τους 12 Αποστόλους, αλλά αξιώθηκε να είναι ένας από τους 70, οι οποίοι πίστευσαν και ακολούθησαν και αυτοί τον Κύριο και ήταν και αυτός στη Σταύρωση και στα Άγια Πάθη με τους άλλους μαθητές. Κατά τούτο δε και υπερέβαλε τους άλλους Αποστόλους, διότι μετά την Ανάσταση του Χριστού, την λαμπρά Κυριακή του Εσπέρας, είδε τον Χριστόν Αναστάντα, πρώτος από τους άλλους μαθητές, όπως το διηγείται μόνος του στο κατά αυτόν Ευαγγέλιο, στο 24ο κεφάλαιο, λέγοντας ότι πορευωμένος στην χώρα Εμαούς, μετά του Κλεόπα, συνυπήντησεν ο Κύριος αυτούς εν σχήματι άλλου ανθρώπου. Δεν λέγει εκεί το όνομά του, αλλά
Αυτό συμπεραίνεται από το κείμενο. Λέει το όνομα του άλλου μαθητού, του Κλεόπα, αλλά όχι το δικό του. Αυτός είναι αυτός που συνεπορεύεται με τον Κλεόπα. Και αυτοί τότε δεν τον γνώρισαν τον Κύριο. Μετά όμως όταν κάθισαν στην τράπεζα για να φάγουν, εκεί που έκοψε ο Κύριος τον Άρτο, τότε τον αναγνώρισαν εν τη κλάση του Άρτου. Και αυτός παρευθύς αμέσως χάθηκε από μπροστά τους. Και στην κάθοδο του Παναγίου Πνεύματος, κατά την Πεντηκοστή δηλαδή, ήταν παρόν και αυτός και μετέλαβε τις ίσεις χάριτος με τους Αποστόλους. Και οι Απόστολοι μετά την Πεντηκοστή διασπάρισαν άλλους σε άλλο μέρος της Οικουμένης για να κηρύξουν την πίστη του Χριστού. Ο δε Θείος Απόστολος, αυτός απεστάλλει για να κηρύξει την πίστη του Χριστού εις τα έθνη, εις τους ειδωλολάτρες. Άφησε τους πάντες, σύμφωνα με την παραγγελία του Κυρίου, τους συγγενείς, τους φίλους, την πατρίδα, τη ζωή, την περιουσία και σαν αετός υπόπτηρος, περιήρχεται κατά πάσα πόλη και χώραν, διδάσκοντας το σωτήριο κήρυγμα. Και σε άλλους τόπους μεν τον εδέχοντο, σε άλλους τόπους όμως τον χτυπούσαν και τον λιθοβολούσαν και τον καταδίωκαν. Και εκείνες τις ημέρες και ο Άγιος Απόστολος Παύλος επέστρεψε στη θεογνωσία από την Ιουδαϊκή πλάνη, βαπτίστηκε στη Δαμασκό από τον Άγιο Απόστολο Ανανία και απεστάλλει στα έθνη από τους άλλους Αποστόλους διδάσκοντας το Ευαγγέλιο. Τότε τον συνείδησε και ο Απόστολος Λουκάς και τον ακολούθησε και περιήρχεται μαζί του τις πόλεις και τις χώρες ευαγγελιζόμενος στα έθνη τον Λόγο του Κυρίου. Γιατί όχι μόνο τη Θράκη, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Αχαΐα, την Πελοπόννησο, την Ασία, τη Λυκία, την Κιλικία, την Κύπρο, τη Συρία, το Ιλλυρικό, την σημερινή Αλβανία και την Ιουδαία, όλες αυτές τις χώρες τις περιήρθε μαζί με τον Απόστολο Παύλο διδάσκοντας, αλλά και δέσμιος επήγε από την Ιερουσαλήμ στη Μεγαλούπολη Ρώμη. Αφήνω τους διάμεσους πειρασμούς τους οποίους έπαθε, τις ποικίλες ταλαιπωρίες, τους λιθοβολισμούς από τους απίστους, τους κινδύνους από τη θάλασσα, τους φόβους της στερεάς, τις επιβουλές των Ιουδαίων και τα άλλα πολλά και μεγάλα κακοπαθήματα τα οποία διηγείται και μόνος του στις πράξεις των Αποστόλων. Πολύ δε τον αγάπησε και ο Απόστολος Παύλος, γιατί γράφοντας στις επιστολές του τον ονομάζει αγαπητό. Ο Απόστολος Παύλος είναι πολύ φιδωλός στα εγκόμια. Τον Άγιο Λουκά όμως τον ονομάζει με πολύ αγάπη αγαπητό. Και μάλιστα σε μία περίσταση λέγει ότι μόνο ο Λουκάς είναι μαζί μου. Ούτω πολιτευόμενος και ούτω διδάσκων μαζί με τον Παύλο τα έθνη, θέλησε και εγγράφος 15 χρόνια μετά από την ανάληψη του Χριστού μας να παραδώσει αυτά που είδε, τα θαυμάσια, τα θαύματα και όλα τα άλλα που είχε δει και ακούσει από τον Χριστό, να τα παραδώσει και γραπτός σε όσους, σε αυτούς που ήθελαν να τα γνωρίσουν καλύτερα. Και γι' αυτό όσους λόγους άκουσε από Αυτόν και όσα άκουσε και από τους άλλους Αποστόλους να διηγούνται για τον Χριστό, τα κατέγραψε. Και έγραψε έτσι, παρακινηθείς από τον αυθέντη της Αλεξανδρίας, ονόματι Θεόφιλο, το Ευαγγέλιο του και μετά και τις πράξεις των Αποστόλων. Και είδετε πως από τους άλλους Ευαγγελιστές πλέον λεπτομενέστερον και ρητορικότερον συγγράφει το Ευαγγέλιο του. Γιατί είναι
θα λέγαμε επιστήμονας στην εποχή εκείνης, άκρος πεπαιδευμένος, γι' αυτό και η γλώσσα του είναι λογία και ό,τι γράφει το τεκμηριώνει με αποδείξεις. Αυτός και περί της συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου έγραψε μόνο αυτός και για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου επίσης διηγείται μόνο αυτός. Αυτός φανερώνει έτσι καθαρότερα, διηγείται εναργέστερα και τη γέννηση του Χριστού, ώστε και κάθε χριστιανός ακούγοντας νομίζει ότι τώρα βλέπει το Χριστό βρέφος να κοίται στην φάτνη και τους ποιμένες να θαυμάζουν και τους αγγέλους να βοούν το δόξεν υψίστης. Και τις θαυματουργίες του Χριστού πλέον λεπτότερα τις διηγείται, ώστε και οι χριστιανοί ακούγοντες Αυτόν νομίζουν ότι βλέπουν τον Χριστό παρόντα και θαυματουργούντα. Αυτός συνέγραψε και περισσότερες παραβολές, τις οποίες είπε ο Κύριος στους μαθητάς και τους Ιουδαίους. Διότι στο ελληνικό μάθημα, όχι μόνο τη γλώσσα του είχε πεπαιδευμένη εις το λέγειν ορθώς, αλλά και εις το συγγράφειν ελληνιστή, το σούτον ή το συνηθισμένος, ώστε πας ρήτορ θαυμάζει τη φράση του Ευαγγελιστού τούτου. Είναι έδειξε και στη συγγραφή του Ιερού Ευαγγελίου και στις πράξεις των Αποστόλων. Έτσι είναι θαυμαστός ο τρόπος που γράφει. Είναι πολύ ωραία η γραφή του Αγίου Λουκά. Αυτός και για το πάθος του Χριστού πλέον λεπτότερα γράφει, αυτός και για την ανάληψη του Κυρίου τόσο φανερά διηγείται, σαν να κατέβηκε από τους ουρανούς και να είδε αυτά που έγιναν εκεί, κατά την ανάληψη. Μετά από αυτά έγραψε και άλλο βιβλίο προς τον Αυτόν Θεόφιλον, το οποίο διηγείται τις πράξεις των Αγίων Αποστόλων. Του τέστην πως, όταν ανελήφθηκε ο Κύριος, έστειλε το Άγιο Πνεύμα στους Αποστόλους και τους φώτισε, πως εσοφίστησαν οι αγράμματοι Απόστολοι, πως λαλούσαν ξένες γλώσσες, πως ο Πέτρος εδημιγόρησε προς τον λαόν. Μας καταγράφει την ομιλία που εξεφώνησε ο Απόστολος Πέτρος στο συγκεντρωμένο πλήθος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Διηγείται πως ο Άγιος Στέφανος λιθοβολήθηκε από τους Ιουδαίους, πως ο Άγιος Πέτρος θαυματουργούσε, πως ο Απόστολος Φίλιππος βάπτισε τον Ευνούχο της Βασιλίσσης των Αιθιώπων. Αυτά και πολλά άλλα διηγείται στις πράξεις ο Απόστολος αυτός. Το δε περισσότερο διηγείται για τις πράξεις του Αποστόλου Παύλου, πως επέστρεψε στην πίστη στον Χριστό και δια του κηρύγματος των Αποστόλων πως βαπτίστηκε από τον Απόστολο Ανανία, πως επηρεάστηκε εκεί, πως εκήρυξε στα έθνη, πως περιήλθε μαζί του όλη την οικουμένη και τέλος πως τον επήγα δεμένος από την Ιουδαία στη Ρώμη χάριν του ονόματος του Χριστού. Έως αυτού ακολούθησε ο Απόστολος αυτός τον Απόστολο Παύλο. Μετά από αυτά, αφού τον άφησε στη Ρώμη δέσμιο, επήγε μόνος του στη Λιβύη και στην Αίγυπτο και εκεί εδίδασκε το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Όχι όμως μόνο τόσα έκανε ο Απόστολος, αλλά και κάτι ακόμα πολύ σπουδαίο. Την εικόνα του Χριστού, πρώτος αυτός την εζωγράφησε. Ως άριστος τεχνίτης που ήταν και στην ζωγραφική τέχνη είχε και αυτό το χάρισμα. Δεν ήταν μόνο ιατρός, αλλά και ζωγράφος. Και της κυρίας Θεοτόκου τρεις και μόνας εζωγράφησε εικόνας, ενώ αυτή ήταν ακόμα ζώσα σε αυτήν τη ζωή. Και της επήγε προς αυτή να τις ειδεί, εάν της αρέσουν. Και η κυρία Θεοτόκος, καθώς της είδε, της ευλόγησε και είπε «Η χάρις του εξαιμού γεννηθέντος ή διεμού με ταυτόν». Η χάρις του Χριστού που γεννήθηκε από μένα ήθε να είναι διαμέσου εμού μαζί τους, μαζί με αυτές τις Άγιες εικόνες. Από αυτές τις τρεις εικόνες η μία μεν βρίσκεται στην Πελοπόννησο
στη μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, η οποία είναι κατασκευασμένη με κυρομαστίχα. Οι δεύτεροι λέγουν ότι είναι στην Μικρά Ρωσία, στην Ουκρανία δηλαδή, σε κάποια πόλη στη Βόρεια Ουκρανία που λέγεται Βιλίνα, στην Εκκλησία της Παναγίας, η οποία είναι ζωγραφισμένη με χρώματα, με λίθους τίμιους και εγκεκοσμημένη με χρυσάφι, τόσο γιατί βασιλικό βίο έχει επάνω της, την οποία λέγουν οι χριστιανοί του τόπου εκείνου πως ευρίσκουν στα βιβλία των γεγραμμένων ότι οι χριστιανοί βασιλείς στους παλαιούς καιρούς Κωνσταντινουπόλεως την εχάρισαν εις τους Ρώσους, ποιήσαντες και συνθήκη με αυτόν να μην έρχονται και εχμαλωτίζουσι τους τόπους των και να είναι πάντοτε συμμαχοί των. Δηλαδή αυτή η εικόνα που είναι στην Ουκρανία δωρήθηκε από τους βασιλείς τους Ρωμιούς του Κωνσταντινουπόλεως εις τους Ρώσους και συνάφθηκε μία συνθήκη ώστε πάντοτε να είναι οι δύο αυτοί λαοί σύμμαχοι και όχι εχθροί. Η δε τρίτη εικόνα, κατά την βεβαίωση του Χρυσοβούλου Ιωάννου Γρηγορίου Γκίκα Βοεβόδα, ηγεμόνος Πάσης Ουγγροβλαχίας, στο έτος 7257 αποκτήσεως κόσμου, Οκτωβρίου 5, ευρίσκεται στην Κύπρο, στη Μονή του Κίκου. Περιπατώντας ο Άγιος Απόστολος από τόπου εις τόπον και διδάσκουν στα έθνη το κήρυγμα του Ευαγγελίου, έφτασε και στις επτάπυλες Θήβες της Βιωτίας, της οποίας και αρχιερεύς και ποιμήν λογικός από τον Απόστολο Παύλο είχε χειροτονηθεί, επίσκοπος δηλαδή των Θηβών της Βιωτίας. Αλλά μάθετε και αυτό, για να μην αμφιβάλλετε, όταν ακούετε για αυτές τις Θήβες. Θήβες πόλεις ονομάζονται πολλές, από τις οποίες μία είναι στα σύνορα της Αιγύπτου, η οποία ονομάζεται και Θηβαΐς, από την οποία ήταν ο Όσιος Παύλος, ο λεγόμενος Θηβαίος, και άλλοι πολλοί Όσιοι πατέρες. Αυτοί λέγουσαν ότι ήταν πολύ μεγάλη πόλη και είχε 100 πύλες. Αλλά ο βασιλεύς Αλέξανδρος ο Μακεδόν την κατέστρεψε και πήρε τα μαρμαρά της και έκτισε άλλη πόλη στο παραθαλάσσιον που την ονόμασε Αλεξάνδρεια. Ήταν και άλλη πόλη και αυτή Θήβε, ονομαζομένη στους παλαιούς καιρούς, στα σύνορα της Θεσσαλίας. Ήταν και άλλη στα σύνορα της Κιλικίας, η οποία ονομάζεται Θήβα Υποπλακία, την οποία σήμερα τη λέγουν Αδραμίτιο. Γι' αυτήν αναφέρει ο παλαιός ποιητής Όμηρος, ότι ήταν από εκεί η γενή του Έκτορος Ανδρομάχη. Αλλά και ο Απόστολος αυτός Λουκάς, στις Πράξεις των Αποστόλων, στο 27ο κεφάλαιο, στο δεύτερο στίχο, γράφει γι' αυτή λέγοντας «Επιβάντες δε πλοίο Αδραμιτινό, μέλλοντες πλην τους κατά την Ασίαν τόπους ηνύχθημε». Είναι και άλλη Θήβε στα σύνορα της Ιταλίας. Είναι και αυτή η Μητρόπολη του Αποστόλου τούτου Θήβε, λεγόμενη Επτάπυλη, γιατί στους παλαιούς καιρούς είχε 7 πύλες και είναι στα σύνορα της Βιωτίας. Όπως γνωρίζουμε, οι πόλεις στα αρχαία χρόνια είχαν τείχη και φυσικά είχαν και πύλες. Οι Θήβες της Βιωτίας είχαν 7 πύλες, γι' αυτό και λεγόταν Επτάπυλη. Σε αυτές τις Θήβες ελθόν ο Άγιος είχε μεγάλη φροντίδα, όπως τους μεν βωμούς των ειδώλων νικήσει και των ειδώλων πλάνην εκδιώξει. Ναούς δε και εκκλησίας να κτίσει εις τιμή του Χριστού και στην άθληση των ευσεβών χριστιανών. Φρόντισε δηλαδή να εξαλείψει την πλάνη, τη λατρεία των ειδώλων, που είναι λατρεία των δαιμόνων, και να εγκαθιδρύσει την πίστη στον αληθινό Θεό και έτσι να κτίσει στη μήνυ του Χριστού ναούς, έτσι ώστε να μπορούν να συναθρίζονται οι ευλαβείς χριστιανοί. Σε λίγο καιρό, με τη δύναμη του Χριστού, όλα τα κατόρθωσε. Τους ειδωλολάτρες ευάπτισε
και τους έκανε υιούς του φωτός αντί υιών του σκότους. Τους βωμούς των ειδώλων καταδάφισε στη γη, τα αξώανα συνέτριψε. Εκκλησίες άγιες και θυσιαστήρια ανοίγειρε σε όλη τη Βιωτία και την Αχαΐα. Επέστρεψε τους κατοίκους στη θεογνωσία από την ειδωλατρική πλάνη, χειροτώνησε ιερείς, τους πιο δόκιμους από αυτούς που πίστευσαν και παρέδωσε σε αυτούς το Ιερό Ευαγγέλιο που συνέγραψε εκ Πνεύματος Αγίου. Πλήρης ημερών γενόμενος ο ένδοξος του Κυρίου Απόστολος και Ευαγγελιστής, εν ειρήνη προς της ειρήνης απήλθεν αρχηγών και σωτήρα ημών Ιησού Χριστόν, σε ηλικία περίπου 80 ετών. Και το μέν αυτού τίμιο λείψανον έμεινε στις Θήβες, τιμόμενον από τους πιστεύσαντας χριστιανούς, η δε Αγία αυτού ψυχή απήλθε όπου η χώρα του ζώντων, όπου ήχος εορταζόντων και εφρενωμένων πάντων η κατοικία. Αυτά είναι τα αθλήματα υπέρ της ευσεβίας του Αγίου Αποστόλου. Αυτό είναι το τέλος των κόπων, τους οποίους κατέβαλε υπέρ του ονόματος του Χριστού, για τους οποίους κόπους έχει και αυτό στην παρεσία να λέγει με τον Απόστολο Παύλο, τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, των δρόμων τετέλεκα, την πίστην τετήρικα. Λοιπόν, αποκοιτέμι ο της δικαιοσύνης Στέφανος, ον αποδώσιμη Κύριος εν εκείνη τη ημέρα ο δίκαιος Κρητής. Αυτή είναι η ζωή, αγαπητοί αδελφοί, του Αγίου Ευαγγελιστού Λουκά. Μια ζωή θαυμαστή, μια ζωή αφιερωμένη στον Θεό, αλλά και μια ζωή υπακοής και αφιερώσεως κατεξοχήν στον Απόστολο του Χριστού, τον Απόστολο Παύλο.